Αλλάζουμε τώρα θέμα και περνάμε στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό μας ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μάριος Μετής. Το πολιτιστικό τμήμα της Κυπριακής ΥΠΑ της Αρμοστίας θα παρουσιάσει στις 24 Μαΐου ένα κωμικοτραγικό musical γεμάτο με πλούσια ζωηρά χρώματα και χιουμοριστική διάθεση. Ας πούμε λίγα λόγια για την παράσταση. Ο Γκίντεον Ντούκας, λόγω μιας εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής εκπομπής, ξεκινά μια αχαλήνωτη αφήγηση, αδέσμευτη από το χώρο και τον χρόνο. Στα ένθυμα όρια του σουρεαλισμού, ο λανακός μεγιστάνας περνά μια παιδική χαρά, ταξιδεύοντας στα όρια της φαντασίας, του παραμυθιού και της ανεμπόδιστης ανάκλησης της ενηλικίωσης. Περισσότερα όμως, για αυτή την υπέροχη θεατρική παράσταση, θα μας πει στη συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό μας και στον συνεργάτη μας, Βασίλη Παναγή, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μάριος Μετής. Ας παρακολουθήσουμε αυτή την αποκλειστική και απολαυστική συνέντευξη. Ένα καλησπέρα να πω λοιπόν στον Μάριο τον Μετή, ο οποίος είναι μαζί μας για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που θα κάνει έως το Λονδίνο τις 24 του μήνα. Μάριε, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου. Ποιος είναι ο Μάριος Μετής? Μάριος Μετής. Λοιπόν, είμαι ηθοποιός. Αρχικά ξεκίνησα ως ηθοποιός, έχω σπουδάσει στην Ελλάδα, στο Εθνικό Θέατρο, στην Αθήνα. Στο κατόπιν, αρκετά χρόνια μετά, ένα μάστερ στο Λονδίνο στην σκηνοθεσία θεάτρου. Αυτά έχω κάνει. Έχω δουλέψει κυρίως σε Ελλάδα και Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια σκηνοθετικά στην Κύπρο μόνο. Ετοιμάζουμε λοιπόν αυτή την παράσταση τώρα, η ώρα του Γεδεών Δούκα, η οποία έκανε πρεμιέρα στην Κύπρο, και θα έρθουμε για μια παράσταση στις 24, όπως είπες, στο Λονδίνο, στο Cockpit. Πες μου λίγα λόγια τον Μάριο περισσότερα, γιατί έχω μια πληροφορία ότι έχεις βραβευτεί και από το Τσόπ. Δώσε μας περισσότερα. Βέβαια, δύο φορές μάλιστα, όχι μόνο μία. έχω λάβει δύο φορές το βραβείο καλύτερου ηθοποιού από τον ΘΟΚ. Ήταν στην παράσταση «Το Παλτό» η πρώτη φορά και στο «Χοντροί άντρες με φούστες» η δεύτερη παράσταση που έχω λάβει το βραβείο. Αυτά. Αυτά. Ωραία. Εντάξει. Μιλώ πάρα πολύ για τον εαυτό μου, η αλήθεια. Έτσι προτιμώ οι άλλοι να μιλούν. Κάτι για μένα. Επειδή εγώ δεν ξέρω πολλά για σένα τώρα, θα πω την επόμενη φορά πιο πολλά που θα σε μάθω. Πες μου, Μαρία, για αυτή την παράσταση. Είναι δύο άτομα μόνο, εσύ είσαι ηθοποιός και ένας μουσικός πάνω στη σκηνή. Ακριβώς. Ποιος έχει το κείμενο, δώσε μας περισσότερες λεπτομέρειες για τους συντελεστές. Πού βασίζεται το κείμενο, πώς θα εξελιχθεί και ποια είναι η σχέση του μουσικού μαζί με τον ηθοποιό που είσαι εσύ και ένας μουσικός. Ωραία. Το έργο το έχει γράψει ο Κώστας Ομανούρης. Ο Κώστας Ομανούρης είναι Κύπριος από την Λάρνακα της Κύπρου. Αυτό δεν ήταν ακριβώς σε μορφή μονολόγου. Ήταν μικρές ιστορίες, τις οποίες εμφανίζονταν σε μια εφημερίδα εδώ στην Κύπρο, δημοσιεύονταν σε μια εφημερίδα εδώ στην Κύπρο. Και πήρα αυτές τις μικρές ιστορίες, οι οποίες ήταν πάρα πολλές, και έφτιαξα εγώ αυτόν το κείμενο με τις μικρές αυτές ιστορίες του Κώστα. Κανονικά λοιπόν θα ήταν ένας μονόλογος. Εγώ αποφάσισα να φτιάξω ένα μικρό musical, οπότε η μουσική που δεν υπήρχε στο έργο. Έχουμε προσθέσει μουσική, η οποία κάποια μουσικά κομμάτια είναι αυθεντικά. Δηλαδή έχω γράψει εγώ τους στίχους στη μουσική ο Κωνσταντίνος Ολεμέσιος, ο μουσικός, μαζί με τον Κυριάκο Κώστα, τον δεύτερο μας μουσικό, ο οποίος δεν εμφανίζεται επί σκηνής. Μόνο ο Κωνσταντίνος Λεμέσιος εμφανίζεται επί σκηνής. Και τέλος πάντων έχουμε φτιάξει αυτή την μουσική, κωμικοτραγική, όπως λέμε, παράσταση. Ο Γεδεών Δούκας είναι μία προσωπικότητα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται περισσότερο, θα έλεγα, στο πεδίο του σουρεαλισμού παρά του ρεαλισμού. Όταν ξεκινάει η παράσταση, υπάρχει βέβαια ένα ερωτηματικό: ποιος είναι αυτός, πού ακριβώς βρίσκεται, τι κάνει, γιατί μας λέει αυτά που μας λέει. Όλα λύνονται, όλα αποκαλύπτονται, θα έλεγα, στο τέλος της παράστασης. Η παράσταση είναι αρκετά δραματική, το έργο είναι αρκετά δραματικό, αλλά είναι εμβολιασμένο με πάρα πολλά
κωμικά στοιχεία. Θεωρώ ένα πετυχημένο έργο, για να είναι πετυχημένο, οφείλει να εμπεριέχει και τα δύο αυτά στοιχεία, και το κωμικό μαζί με το δραματικό, τραγικό. Δηλαδή είναι μια μαύρη κομμωδία, μπορεί να το αποκαλέσουμε σαν μαύρη κομμωδία. Θα μπορούσε. Δεν είναι μαύρο, δεν είναι η θεματική ακριβώς μαύρη, απλώς υπάρχει το δραματικό στοιχείο. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος βιώνει κάτι δραματικό, θα λέγαμε. Βιώνει κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Όμως παρουσιάζεται όλο... Μέσα στην κωμωδία, επομένως, έχεις βάλει και το δραματικό στοιχείο. Έτσι είναι. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Πού βασίζονται, δηλαδή, πού βασίζονται τα θέματα, όλες αυτές οι μικρές ιστορίες που έχεις βάλει μαζί. Έχει να κάνει κυρίως με την τρίτη ηλικία. Έχει να κάνει με τα θέματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος όταν πλησιάζει προς το τέλος της ζωής του. Είναι αρκετά φιλοσοφικό το κείμενο, είναι αρκετά ανθρωπιστικό, είναι αρκετά ανθρωποκεντρικό, καλύτερα θα έλεγα. Αρκετά υπαρξιακό, και έχει να κάνει με το πώς ένας άνθρωπος βλέπει τα πράγματα όταν αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι το τέλος είναι αρκετά κοντά. Είναι κάτι το οποίο οι πιο νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν, δεν μπορούν καν να καταλάβουν τι σημαίνει να είσαι τόσο κοντά στο τέλος και τι μπορεί να σου προκαλέσει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην τρίτη ηλικία θεωρώ ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο σιγά σιγά παραγκονίζονται από την κοινωνία, τους πετάνε σε ιδρύματα, σε οίκους ευγυρίας και μένουν εκεί ξεχασμένοι. Ένας άνθρωπος σε έναν οίκο ευγυρίας, για παράδειγμα, θεωρώ ότι δεν έχει παρελθόν. Όλοι οι άνθρωποι σε αυτούς τους οίκους είναι λες και δεν έχουν ζήσει, δεν έχουν υπάρξει ποτέ. Είναι απλώς άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να τους φροντίζει κάποιος, να τους καθαρίζει, να τους προσέχει, να τους πηγαίνει για... Εκεί εξελίσσεται λοιπόν το δράμα, μέσα σε κωμικά στοιχεία εξελίσσεται και το δράμα των ανθρώπων αυτών. Ωραία. Μαρία μου, σε ευχαριστώ ειλικρινά. Θα είμαι ευτυχής που θα μπορέσουμε στο μέλλον να κάνουμε μια έτσι πιο εκτεταμένη συνέντευξη, να μάθουμε πιο πολλά, αν και δεν μιλάς για τον εαυτό σου, να μάθουμε πιο πολλά για τις δουλειές σου, για τα μελλοντικά σου σχέδια. Και ναι. Πολλά και διάφορα. Δώσε μας λοιπόν λεπτομέρειες για την παράσταση αυτή, πότε και πού γίνεται, για να ξέρουμε. Στο The Cockpit Theater στο Λονδίνο, είναι στις 24 του μήνα, 24 Μαΐου, στις 7.30, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω το κλείσαμε στις 7.30 τελικά, αλλά αν μπείτε στη σελίδα του θεάτρου, The Cockpit Theater, όλες οι πληροφορίες είναι εκεί. Είναι για μία μόνο παράσταση και η είσοδος είναι ελεύθερη. Είναι ακριβώς όπως τα είπες, 7.30 το έχω και εγώ εδώ πέρα. Πήρες πληροφορίες από το website. Musical λοιπόν, κωμικο-τραγικό, στις 24 του μήνα. Μάριος Μετής, ευχαριστούμε πολύ, πάρα, πάρα πολύ για την καλή διάθεση. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Ας καλά. Ας ευχηθούμε ότι θα τα καταφέρουμε να σε δούμε. Μακάρι να κοπιάσετε, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καλό βράδυ.